του ποδοσφαίρου κατοχής που παίζανε. Θα βάζετε κάτι πιο γρήγορο στη θέση του Μπερμπάντοφ στην αντεπίδεση, γιατί ο Μπερμπάντοφ εγώ δεν κρατάει καμιά μπάλα. Έσκασαν οι παίκτες του ΠΑΟ. Φούσκωσανε. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Όταν έχεις απέναντί σου μια τέτοια ποιοτική ομάδα και γρήγορη ομάδα. Του Μπερμπάντοφ η παρουσία επί 90 λεπτά πιστεύετε ότι έδωσε στον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο και στο παραγωγικό και στο αμυντικό παιχνίδι? Εγώ δεν το είδα. Εάν το είδατε εσείς, διαφωνούμε ποδοσφαιρικά. Δεν πειράζει, φίλοι είμαστε πάλι. Okay, δεν τρέχει. Δεν τρέχει τίποτα. Σιγά. Τίποτα, ναι. Αλλά όταν επί 70 λεπτά έχεις απέναντί σου μια ομάδα που σιροκοπάει και έχει σκάσει, θεωρώ ότι είναι λάθος μετά, ένας τεχνικό λάθος να βάλεις. Όπως είπες εσύ, να κάνεις τρεις αλλαγές και να βάλεις τρεις γρήγορους παίκτες. Να πας να κάνεις τι? Τρεις επιθετικογενούς παίκτες, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν άμυνα. Θα χάσεις το παιχνίδι. Ο Μπερμπάντοφ έκανε άμυνα. Ο Μακ έκανε άμυνα. Οι 5, 8 κάνανε άμυνα. Ποιος έκανε άμυνα? Ο Μακ. Ο Μακ έκανε άμυνα και αυτό που με γύριζε πίσω και Μάρκα. Ήμουνα σε πρώτη, ήμουνα πολύ κοντά και έβλεπα. Η εικόνα της τηλεόρασης ήταν τόσο καλή που οι τρεις χαφ. Τα εξαροχτάρια του ΠΑΟΚ, ο Μπερμπάντοφ καλά δεν μάρκαρε ποτέ και ο Μακ ήταν σε ένα παθητικό μαρκάρισμα. Περίμενε να πάρει την πρώτη πάσα, η οποία έπρεπε να πηγαίνει στον Μπερμπάντοφ και δεν πήγε ποτέ. Σπάνια ο Μπερμπάντοφ. Τον ενοχλούσε. Δηλαδή, αν βάζαμε και ένα γρήγορο στη θέση του Μπερμπάντοφ και αποκτούσαμε ταχύτητα στον χώρο, δεν θα τον ενοχλούσε παραπάνω, λες? Μάλιστα, κύριε μου. Να είστε καλά. Είναι μερικά πράγματα τεχνικά που ίσως δεν μπορώ να καταλάβω πολύ. Αλλά ο Μπερμπάντοφ απασχολούσε συνέχεια τους δύο στόπερ που το δείχαν συνέχεια στο μυαλό τους. Και είχε περισσότερο χώρο. Εγώ τους είδα τους εγώ είδα τους στόπερ, τους δύο, 10 μέτρα κάτω από τη σέντρα και προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Δεν τους είδα να φοβούνται.